Έτσι να ζηλέψουν οι μερικοί. Έλα εδώ να ζηλέψουν οι μερικοί. Έτσι. Τέλεια, για σένα βαράει η καμπάνα. Για πες, ένα πότε φεύγει. Όχι, μη λες τέτοια πότε τώρα, γιατί εγώ αγχώνομαι. Είναι 11. 11. Έχεις μη τα χρόνια. Τέτοια. Έχω. Έχεις. Να κάνεις άλλα να έχεις κάβα. Ναι, ναι, όχι. Τι προλαβαίνεις, παιδί μου, να κάνεις οικογενειακές υποχρεώσεις, θέατρο, τηλεόραση. Προλαβαίνω και όχι μόνο οικογενειακές. Βοηθάω όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο βοηθάω. Αυτό το κορμί διατίθεται. Διημερεύει, διανυκτερεύει. Έτσι, ανοιχτό όλο το 24ωρο. Να σου πω, πού θα πάει η κόρη σου. Για δηλαδή. Η Αγγλία ή η Αμερική. Mm. Θα πας από δίπλα. Εγώ είπα θα πάω δίπλα. Θα πάω να την εγκαταστήσω. Ναι. Μετά θα μπορεί να πηγαίνω μία φορά, δύο φορές. Σ' αρέσει ιδέα, θες να φύγει. Το ναι, θα πηγαίνω συνέχεια έξοδα. Δεν γίνεται και το παιδί πάει να κόψει τον ομφάλιο λόρο, να απεγκλωβιστεί. Θα έχει τη μαμά από δίπλα μπάστακα. Θες να γίνει, έτσι. Ναι, ναι, θέλω. Θέλω να φύγουν. Πιστεύω ότι είναι αυτή τη στιγμή, αν έχουν τις δυνατότητες και μπορούν, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνουν. Έχεις και το μικρό εσύ πίσω, καβάτζα. Έχω και αυτό. Και δεν ναι, αγχώνεσαι τόσο πολύ. Ο μικρός είναι μαμάκια στο δικό μας. Είναι και μαμάκια, είναι και μπαμπάκια. Ξέρεις, όταν είμαι με τον μπαμπά είναι μπαμπάκια. Όταν είμαι με εμένα είναι μαμάκια. Στο οπότε γήπεδο πάει με τον μπαμπά. Πάει, ναι. Πηγαίνει, πόσο είναι πηγαίνει τώρα? 7,5. Είναι μικρούλι. Ναι, είναι μικρός. Μικρός. Εντάξει, έχεις με αυτόν πορεία γι' αυτό. Μια χαρά. Εντάξει, λοιπόν, οπότε μια χαρά είσαι. Είσαι έτοιμη δηλαδή τώρα για να μας δείξει ένα ακόμα ταλέντο. Νομίζω τα είπαμε όλα. Ναι. Όλα. Τι ταλέντα θα δείξουμε? Όλα. Επειδή την έχουμε δει να τραγουδάει, πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Ναι. Έχω εγώ να με τον πω... Περικλή το Τσούρι, πέρυσι την είχαμε βαθμολογήσει με άριστα. Μισό λεπτό. Πραγματικά. Έχω να σου πω ότι κονταροχτυπιόμαστε στο ποια τραγουδάει πιο φάλτσα. Αλήθεια.